αυτό το κρυφτείτε στο κοντό μου. Θα το στείλω. Θα το μέσω τη ομορφία δεν είναι. Αυτό. Εμεί έτσι δεν το διαβάσουμε αυτό. Να το στείλω αυτό. Θα το στείλω εγώ κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, εμεί θα το διαβάσουμε. Μα έχει στείλει ήδη κλπ. Αν και βλέπω εδώ δεν αφορά μόνο το Υπουργείο. Δύο-τρία είναι τουλάχιστον αφορούν ουσιαστικά και μόνο την ομορφιακή αυτοδιοίκηση. Θα πει ο κ. Αδενομάρη ή ξεκινήσουμε να συμπληρώσουμε. Όπω γνωρίζετε, τα δύο τελευταία χρόνια η κλάδο κτηνοτροφία και ειδικότερα τη οικοπροστατροφία περνά τις χειρότερες μέρες. Έχουμε φτάσει σε σημείο πολύ κτηνοτρόφοι από προβατοτρόφοι να μην έχουν ούτε τα προστοζήνη. Και δεν το λέω με, απόλυτη σιγουριά. Συμβαίνει αυτό το πράγμα σε πολλούς κτηνοτρόφους. Δεν έχουν ούτε τα προστοζήνη. Στην πλειοψηφία. Στην πλειοψηφία, έτσι ακριβώς. Πέρσι το γάλα είχε μειωθεί η τιμή του κατά 25%. Το ίδιο και τα αμμοερήφια από τα 7-7,5 ευρώ πουλήσαμε πέρσι 6 ευρώ μεταβίας. Και φέτος ακόμα χαμηλότερη τιμή. Εδώ αυτό που θέλουμε να τονίσουμε εμείς είναι ότι ενώ σημειώθηκε η μείωση στις τιμές παραγωγού μέχρι και 25% του καταναλωτή, βλέπαμε αντίστοιχη αύξηση στην τιμή του που έφτασε και μέχρι το 40%. Και τώρα προσπαθούν να παραπλανήσουν το καταναλωτικό κοινό λέγοντας ότι θα μειώσουν τις τιμές. Εμάς αυτό δεν μας αγγίζει καθόλου. Εμείς τα αιτήματα που είχαμε τα έχουμε και πάλι. Ζητάμε μια οικονομική ενίσχυση 50 ευρώ, αυτό που ήταν και από πέρσι και από πρόπερση ακόμα. Πάει και ο αίτημά μας. Δεν μας κάλυψε δυστυχώς η άνηση για μας η κατανομή του άτοπου δανείου. Ήταν 10 ευρώ ένα ζώο, ενώ στα άλλα ζώα ήταν πολύ παραπάνω. Έπρεπε να πάει να γίνει αντίστοιχη στάθμιση με ανάλογα τις ζωικές μονάδες. Δηλαδή έπεφτε γύρω στα 50 ευρώ το ζώο, έστω το άτοπο δάνειο. Εμείς ζητάμε κάποια οικονομική ενίσχυση για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στην τρέχουσα περίοδο, γιατί τώρα όπως ξέρετε έχουμε αγορά ζωοτροφών και δεν μπορούμε να καλύψουμε τα έξοδα. Επίσης ζητάμε την αύξηση της επιστροφής του ΦΠΑ σε διψήφιο νούμερο, αν είναι δυνατόν και 15%. Συνέβη αυτό με το βαμβάκι που δώσαμε 5% αύξηση και συνεχίζεται για κάθε χρόνο. 7. Και το βαμβάκι δώσαν επιπλέον 5%. Μπορούν να το κάνουν, είναι ένα μέτρο το οποίο, αν δεν μπορούν να κάνουν τα υπόλοιπα μέτρα, ας πούμε, να προσθέσω εδώ πέρα κάτι ότι σήμερα είναι κατατέθηκε στη Βουλή για ψήφιση το πολυνομοσχέδιο, από ό,τι με ενημέρωσαν και οι φίλοι δημοσιογράφοι. Είναι αυτή τη στιγμή για ψήφιση το πολυνομοσχέδιο. Πιστεύω ότι θα καλύψει, να μην πω ούτε το 5-10% του προβλημάτων μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ένα καλό μέτρο. Όσον αφορά τι αποζημιώσει των εργατών, από ό,τι το είδα, Γιάννη, δεν έχει πολλές αποστέσεις. Από αυτές που μας υποσχέθηκαν στο εξωτερικό σύστημα, δεν υπάρχουν καλύτερες, βλέπω εγώ. Περιπλέκονται πολύ περισσότερο τα πράγματα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για απλούστευση διαδικασιών και ζητάνε τουαλέτες κτλ., δεν είναι απλούστευση διαδικασιών, είναι πλέξιμο. Ή περιπαντολογικές μελέτες, εντάξει. Είναι πολλές υπηρεσίες που πλέκουν. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Εκεί μόνο να έχει μια απλούστευση. Μπορούμε να πέσουμε στην διαδικασία του. Τώρα, εμεί ζητάμε όμω είναι θέμα δημόσια υγεία, αποκλείεται να. Ναι, όχι, απλώ να μην ζητάμε. Απλούστευση διαδικασιών, όχι. Απλούστευση διαδικασιών, μιλάμε τώρα όταν μιλά στου παλιού στάβλου, στα παλιά μαντρία να απλουστεύσει τι διαδικασίε, τι πάει να πει. Ή γκρέμισε το από την αρχή γιατί δεν γίνεται. Αυτό που έλεγα μια φορά στο παλιό έτσι δίνει 3 χρόνια, παίρνει την άλλη για να μπορέσει να τα κάνει. Διότι όταν δεν έχει ρεύμα, δεν μπορεί να γίνει. Έτσι, ακριβώς. Δώσε μια τρίτη φορά υπάρχοντα. Γιατί άμα τα έχει όλα, έχει χαρά πολύ. Πέρα από αυτό. Αυτή είναι η πρώτη φορά που δεν δικαιούνται την άδεια. Ναι, είναι η πρώτη. Δεν μπορεί να τα κάνει όλα όταν δεν έχει. Δηλαδή, δίνει μια μεταβατική περίοδο για να τα κάνει. Αλλά δεν μπορεί να γίνει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει χώρο, επιμένω χώρο. Ναι, δεν μπορεί να γίνει ούτε τέλεια. Έχουν περάσει ορισμένοι δήμοι, έχουν περάσει τη διαδικασία, οριοθετούν. Όχι, αυτοί. Αλλά και πάλι εκεί υπάρχουν προβλήματα. Δεν μπορεί να συγκεντρωθούν πολλά μαζί για την ομιλία.
θέμα υγείας. Δεν λαμβάνει κανένα πρόσωπο. Είναι πάντα κουτάκι, δηλαδή τόσο χωροθετής, αλλά δεν μπορεί να πας πολλά ζώα μαζί σε μια περιοχή. Μα αυτό γίνεται αυτό το πράγμα, πολλά πλημμυριστάσια μαζί. Ναι, η Αλεξάνδρεια το έκανε και δεν πάρει. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Θα το ζητήσουμε και να γίνει μια ειδική συζήτηση. Ένα άλλο που ζητάμε είναι η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης και να επεκταθεί και στο ζωικό κεφάλαιο. Γιατί από ό,τι ξέρουμε, μόνο για τους αγρότες αναφέρεται σήμερα η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο. Ναι, αυτό θα πρέπει να. Όσον αφορά τους εντατικούς ελέγχους σε τυροκομεία και χώρους εστίασης για την προστασία της φέτας, είναι ένα μέτρο το οποίο, αν προσεχτεί καλά, θα έχουμε τεράστια ωφέλη. Δηλαδή, όταν το εστιατόριο σε παρουσιάζει τη χωριάτικη, η οποία πρέπει να περιέχει τη φέτα και έχει τη σκόνη, εν πάση περιπτώσει το τυρί το άσπρο, γιατί πολλοί φάνηκαν. Αν είναι άσπρο και εκείνο είναι πάνω. Θα πρέπει το πολλό εκδοτήμα, το οποίο έχει αγοράσει. Έτσι ακριβώς, πράγμα. Να ζητάμε να γίνει πρότυπο για το ευρωπρόβλιο κρέας. Ήδη έχουμε στείλει στον ΟΠΕΓΕ Παυροσέπτ μια συγκεκριμένη επιστολή. Εγώ, η Λάρισα νομίζω και άλλοι τρεις νομοί να μας πιστοποιήσουν το ευρωπρόβλιο κρέας. Πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρξει μια ειδική ετικέτα για το αμνοερήφιο.